Η ενεργειακή επάρχεια κατά την περίοδο του χειμώνα χρειάζεται συντονισμένη δράση από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το χειρότερο σενάριο, που είναι η διακοπή της τροφοδοσίας φυσικού αερίου από τη Ρωσία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, ήδη επεξεργάζονται σενάρια που σε πρώτη φάση προσανατολίζονται στην αύξηση της παραγωγής ενέργειας από λιγνητικές μονάδες, είπε ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, έκανε λόγο και για πιο δραστικά σενάρια τα οποία προβλέπουν μέτρα για περιορισμούς στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Επειδή θέλω να σας θυμίσω το 70% της εισαγωγής φυσικού αερίου στη χώρα μας κατευθύνεται προς την ηλεκτροπαραγωγή, έχουμε ήδη εκπονήσεις σε συνεργασία με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και υπό την εποπτεία του αρμόδιου Υπουργείου σενάρια έτσι ώστε να μπορούμε να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια και από άλλες πηγές, να αυξήσουμε δηλαδή την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις μονάδες οι οποίες καταναλώνουν λιγνίτη πριν φτάσουμε σε πιο, ας το πούμε, ακραία σενάρια περιορισμού της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για το χειρότερο δυνατό σενάριο και φυσικά, εάν αυτό συμβεί, μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα υπάρχουν και επιπτώσεις συνολικά για την οικονομική δραστηριότητα της Ευρωζώνης. Η χώρα μας όμως, όπως έχω πει πολλές φορές, είναι έτοιμη, οφείλει να είναι έτοιμη και για το χειρότερο σενάριο. Θέλω να επαναλάβω ότι δεν εκτιμώ ότι αυτό θα συμβεί. Θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένος, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι κάτι το οποίο θα έχει πολύ μεγάλο κόστος οικονομικό και για την Ρωσία. Αλλά έστω και μικρές πιθανότητες να υπάρχουν, να βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα τέτοιο σενάριο, πρέπει να είμαστε έτοιμοι.